Μαζί με τον Ηλία Αντωνιάδη και τον Κωνσταντίνο Τάση, τους καταπληκτικούς που θα φτιάξουν από τα φαγητά που μου αρέσουν πολύ. Τα λέγαμε και πριν. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τα υλικά για αυτό το υπέροχο γλυκό ξινο κοτόπουλο με μέλι και κρόκο κοζάνης και φυσικά μανιτάρια αγαπημένα. Mm-hmm. Για να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα υλικά μας. Θα τα πεις φωτεινή. Ναι, λοιπόν, είναι 700 γραμμάρια κοτόπουλο φιλέτο, 200 γραμμάρια φρέσκα, μανιτάρια πλευρό τους, ένα βαζάκι γλυκόξινη σάλτσα περφέτο, τρεις ίνες κρόκος κοζάνης, 3 με 4 κουταλιές της σούπας μελιμάνης, πολύ ωραίο, μου αρέσει το μελιμάνης, 4-5 λοιπόν κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ελική, 2 κρεμμύδια, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κόκκινη, αλάτι, έχουμε κάνει πιπέρι φυσικά, ρίγανη και σκόρδο. Πού πάμε χωρίς το σκόρδο, έτσι να το χωρίς το σκόρδο. Λοιπόν, έτσι πολύ ακριβώς. Ωραίο, πολύ νόστιμο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, ναι. Να πω τον Κωνσταντίνο να ετοιμάσει να βάλει λίγο το κοτόπουλο για να κερδίσω χρόνο. Ωραία. Να σοκάρει. Θα σας προσφέρουμε από ένα τσάι κρόκο κοζάνης, εσένα και τη Μαρία. Με γεύση. Το οποίο είναι γεύση, αυτό είναι το μαύρο τσάι που έχουμε βάλει εδώ πέρα. Αντιξοδοτικό. Με δυόσμο, λεμόνι και κρόκο κοζάνης. Και επειδή κουράζεστε και επειδή είναι το πρόγραμμά σας δυνατό, καλό είναι να πίνετε ένα τσάι γιατί έχει πολύ καλά ωφέλη. Έχετε κόψει φιλετάκια το κοτόπουλο, βλέπω έτσι. Μικρά, μικρά. Μ' αρέσει να το έχουμε κόψει μικρά κομμάτια. Το τσιγαρίζουμε. Θα το τσιγαρίσουμε τώρα, ξεκινάμε λίγο τη διαδικασία εδώ. Στην αρχή φωτεινή του έλεγα ότι θέλω να τη μάθω να την κάνω. Γιατί μ' αρέσουν όλα αυτά. Τα τρώω και το κοτόπουλο και τα μανιτάρια. Και ξέρετε κάτι, η Μαρία, λοιπόν, εγώ να πω την αλήθεια, μαγειρεύω. Η Λία, Κωνσταντίνε μου, Μαρία, εγώ μαγειρεύω. Η Μαρία, λοιπόν, τώρα προσπαθεί να μάθει. Και θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο βήμα εδώ να τη δείξουμε απλά τσίματα πώς θα μαγειρέψουμε. Λοιπόν, κοτόπουλάκι το σοτάρουμε. Ξεκινάμε να σοτάρουμε το κοτόπουλο. Α, θα αφήσουμε λίγο τον Κώστα από εκεί, γιατί θέλει άξονα εδώ η φίλη μου η Φωτεινή. Και επειδή είναι νούμερο ένα μαγείρισα, θα ξεκινήσει να κάνει τα μανιτάρια σε κλίδες. Και αντιπέρνουμε το πλευρό του στο φιλέτο και τραβάμε γραμμές. Κοιτάξτε πόσο απλά. Κόβεται τόσο εύκολα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα φιλέτα αυτά είναι πολύ νόστιμα και πολύ ευεργετικά. Εδώ να πω για τη φίλη μου τη Μαρία, την οποία τους άρεσε πάρα πολύ η συνταγή. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή. Γιατί? Γιατί η Περφέτο κανόνισε και έβγαλε γλυκόξινη έτοιμη σάλτσα, την οποία δεν χρειάζεται να έχεις πολύ χρόνο, πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι. Ανοίγεις το βαζάκι, το προσθέτεις μέσα στο κοτόπουλο ή ό,τι άλλο υλικά θέλεις να βάλεις. Και είναι ένα έτοιμο φαγητό σε 5 λεπτά ακριβώς. Το μέλι που μπαίνει, γιατί εγώ αγαπώ το μέλι, παντού βάζω μέλι. Λοιπόν, το μέλι μπαίνει σε αυτή τη συνταγή, την οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά θέλω να πω, τα μανιτάρια που ετοιμάζει τώρα η Φωτεινή θα μπουν στο άλλο το πηγάνι, θα σοταριστούν ελαφρά με μέλι μάνης, με την νούμερο 1 εταιρεία από ελληνικό μέλι ΑΕ, η οποία είναι από τη Μάνη, αγαπημένα μέλι εκεί πέρα κάτω. Να πούμε ότι ταιριάζει καραμελώνει. Να στείλουμε χαιρετισμούς στη Μάνη. Βεβαίως. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Στη Μάνη και στο Γίτιο, είχα πάει και στη φύλλα του Ζηρού, εγώ παλιά όμως. Ειδικά στην Αρεόπολη και στο Λιμένη, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, στέλνουμε τώρα προσωπικά χαιρετίσματα. Οπότε, στο κοτόπουλο τι άλλο ρίχνουμε, ρίξαμε. Στο κοτόπουλο τώρα ρίξαμε και το κρεμμυδάκι μέσα. Τι άλλο. Πιπερίτσε. Έτσι, χρωματιστάκι. Σκορδάκι, βάλαμε. Σκορδάκι, βεβαίω θα βάλουμε τώρα. Πιπερίτσε, πράσινη και κόκκινη. Γιατί ξέρει, αν δεν βάλει σκόρδο, δεν νοστιμίζει. Δεν νοστιμίζει. Να δώσει όλα τα αρώματα. Να μην ρίξουμε λίγο παραπάνω πιπερίτσα που μα αρέσει. Και κόκκινη και πράσινη. Εγώ συνεχίζω, έτσι. Όπω συνεχίζω να έχω. Ωραία. Και τι άλλο ρίχνουμε, βλέπω εδώ πέρα και μυρωδικά. Βάλε αυτό είναι. Αλάτι πιπέρι, σε παρακαλώ. Αλάτι πιπεράκι. Αλατάκι λίγο βάζω, δεν βάζω πολύ. Λίγο, πιπέρι θα βάλουμε όμως αρκετό, να το κάνουμε λίγο έτσι, καυτερούλικο. Ωραία. Γλυκόξινο, θα βάλω και λίγο ακόμα. Και τι άλλο ρίχνουμε. Το σκόρδο. Δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση προς το τέλος, μετά την γλυκόξινη Μαρία μου, να μην ξεχάσουμε να βάλουμε 2-3 ίνες από τον φανταστικό αυτό κρόκο κοζάνης, θα δώσει μια διαφορετική γεύση. Λοιπόν, με τα μανιτάρια είμαστε εδώ περίπου έτοιμοι. Είδες πολύ γρήγορα τα κόψετε έτσι. Τα ρίχνουμε μέσα φωτεινή μου στο τηγάνι. Ωραία. Και το άλλο φωτεινή. Να κόψουμε όλο, και το όλα θέλω να τα βάλετε. Μα όλα δεν μπορεί να τα αφήσουμε τίποτα. Είσαι και εσύ να χωτώνει το μάτι, ε. Ναι, ρε παιδί μου, το θέλω έτσι να είναι μπόλικο. Να πούμε λίγο ότι αυτό θα γίνει βάση το μανιτάρι με το μέλι, θα γίνει βάση στο πιάτο. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Όχι εδώ, εδώ, συγγνώμη. Πολύ ωραία. Εκεί βάζουμε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Στο μανιτάρι και φυσικά το μέλι μάνι. Το βάζω τώρα. Βεβαίω, βέβαια, κανονικά. Ανακάτευε, θα σου βάλω. Λοιπόν, αλατάκι δεν θα βάλω πάρα πολύ. Και να πούμε κιόλα, αν μου επιτρέπετε εσεί, σεφ που ξέρετε καλύτερα, ότι το μανιτάρι, επειδή βγάζει νερό από μόνο του, δεν έχει πρόβλημα. Το δηλαδή μανιτάρι δεν θέλει καθόλου λάδι, τίποτα. 90% υγρασία. Ωραία. Και ρίγανη. Και ρίγανη, Μαριάννα.
Ωραία. Παιδιά, τι μου έχω μυρίσει το φαγητό. Τέλειο. Αυτή είναι μια προσωπική συνταγή, την οποία έχω βγάλει εγώ και το σχολείο που πήγαμε, βεβαίω. Να βάλω και το τέλειο. Στο τελείωμα θα βάλουμε από αυτό. Αυτό τι είναι. Να βάλει το μέλι, Μαρία. Αχ, το μέλι, το μέλι. Θέλω να σε βοηθήσει, γιατί είναι πανίσχυρο. Βοηθό σα εγώ τώρα, έτσι. Το μέλι να το βάλω στα μανιτάρια, είπαμε. Ωραία. Να ρίξουμε και λίγο παραπάνω μέλι. Να το ρίξει όλο. Να το κάνουμε έτσι πιο γλυκό. Έλα μέλι. Ναι, ναι, ναι. Θα ταιριάξει πάρα πολύ ωραία με την δικό ξυνιστάτη του σερφέτο. Και με το κοτοπουλάκι θα δέσει πάρα πολύ. Μπράβο, ωραία. Πάρα ξέρουμε πολύ, ωραία. Καλά ότι την κόκκινη δεν έχουμε ακούσει σίγουρα για την ασιατική κουζίνα. Εμείς όμως κάναμε αυτή τη διαφορά και λέμε ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα και μας έτοιμοι να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο πιάτο. Πόση ώρα παίρνει για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο πιάτο? Λοιπόν, εφόσον σοταριστεί το κοτόπουλο στα 5 λεπτά, προσθέτουμε τη σάλτσα του κοκκινού μαζί με την πιπεριά και το κρεμμύδι. Άλλα 5 λεπτά, σύνολο αυτά τα λεπτά τα οποία εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα, τα 10 λεπτά μας έρχεται να σερβίρουμε ένα πιάτο. Κοιτάξτε το οποίο είναι χορταστικό και πάρα πολύ ωραίο. Πώς έχει μελώσει το μανιτάρι, είναι τρομερό δηλαδή. Κοίτα, Μαρία μου, κοίτα πώς έχει γίνει. Τα μανιτάρια τα μελώνει. Έτσι, μπράβο. Έχουμε βάλει και το μέλι τώρα και βγάζει και τη μυρωδιά. Μπορούμε όμως, άσχετα να έχουμε επιλέξει τα πλευρό τους, μπορούμε και με πορτομπέλο, μπορούμε με ό,τι με μπράουν, με σιτάκι, με οτιδήποτε θέλετε. Εγώ προσωπικά απλά ήθελα να δείξω μια διαφορετική νότα καλά το πλευρό κάνατε, τους, έτσι. Το φιλέτο πλευρό τους πολύ και ωραία. Φυσικά δείχνουμε διαφορετική όψη του μελιού. Και να πούμε ότι τα πλευρό τους τα βάζουμε πολύ και στη σαλάτα. Φυσικά. Μπορούμε να τα βάλουμε, ε? Και φρέσκα μπορούμε να τα φάμε τα πλευρό τους, ναι. Τα μανιτάρια. Άφοβα. Άφοβα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε με αυτό. Ρίξαμε και η γλυκόξινη μέσα. Η γλυκόξινη εδώ. Α, ναι. Όλοι. Από την εταιρεία Πεφέτο, βεβαίως. Όλοι, όλοι. Είπαμε, είμαστε λάμπη σήμερα. Όπως είναι τα φαγητά μας, είναι τα... Πόσο ρίχνω, πόσες κουταλιές από τη γλυκόξινη? Όλη τη γλυκόξινη με το βαζάκι που ρίχνεις. Είμαστε λάμπη, εντάξει. Είπαμε, είμαστε λάμπη σήμερα. Πω, μυρωδιές. Από ό,τι κατάλαβε η Ηλία, σήμερα δεν μαγειρεύουμε εμείς. Μα όχι, αυτό ήταν και το ζητούμενο. Η Φωτεινή έτσι αλλιώς έχει πάρει τα Ηλία. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν το τη βλέπω, τη Μαρία, να κάνει. Έλα, Μαρία μου, μπράβο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Δεν είναι. Ε? Πολύ ωραίο. Ωραία. Ωραιότατο. Και αν ήταν και γλυκά, και ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Αλλά μ' αρέσει μαύρα. Όχι, αύριο έχουμε μια φανταστική συνταγή από την Κύθνο. Α. Έχουμε μπακαλιάρο με ναι. Πατάτα. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Φιλιά στην Κύθνο, την αγαπώ. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Μια συνταγή να πάρει από τα μέρη τη Ελλάδα μα. Έχουμε να δείχνουμε πάρα πολύ. Έχουμε, δόξα τω Θεώ. Εδώ συμπληρώνουμε λέει λίγο νεράκι. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι θέλει λίγο νερά? Για να μπορέσει να ανοιχτό, για να βράσει λίγο. Για να βράσει λίγο. Κάνε, να ρωτήσω λίγο. Σκόρδο μπήκε. Λοιπόν, πάρα το σκόρδο πάρα. Εδώ το ωραία. Βάλαμε, παιδιά. Το σκορδάκι. Νομίζω ότι πρέπει να εδώ βάλουμε. Το έχουμε βάλει. Εδώ δεν έχουμε βάλει. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι έκανε ο Ηλίας. Πάρα πολύ απλά. Θέλω να το δείξουμε. Το πάτησες με το μαχαιράκι. Μαχαίρι, άφησε να πάρω όλες τις σκίες μέσα στο φαγητό. Χωρίς όμως να φάνε οι δεσποινίδες ή οι κυρίες εδώ πέρα, το οποίο είναι λοιπόν, κάτι, πάρα πολύ το ωραία. Και τώρα θα καταπλήξω και τους τρεις σας με αυτό που θα σας πω. Έλα, Μαρία. Όταν από το σκόρδο βγάλεις την μεσαία την ίνα. Καρδιά. Την καρδιά. Δεν μυρίζει μετά. Μπορείτε να το φάτε άφοβα. Έλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παιδιά. Και δεν είναι και βαρύ για το στομάχι. Και δεν είναι έτσι. Και βαρύ για το στομάχι. Ωραία. Πάμε ωραία. Να σου πω ένα μικρό μυστικό. Όταν είχαμε ραντεβού, ας πούμε, λοιπόν. Και τρώγαμε ένα σκόρδο. Τρώμε λίγο μαϊντανό στα γρήγορα. 5 λεπτά και μαϊντανό και έχει φύγει όλη, και έχει φύγει όλη η γεύση του σκόρδου. Μπράβο. Εδώ τώρα το μανιτάρι. Το μανιτάρι μας είναι έτοιμο, έτσι. Οπότε είμαστε έτοιμοι μετά. Αυτό θα μπει το μανιτάρι, θα μπει βάση α, στο πιάτο μας. Και από πάνω θα πέσει το κοτόπουλο με την εξαιρετική σάλτσα. Εδώ τώρα θα βάλουμε και. Τις ίνες από τον Γκρόκο Κοζάνης. Πολύ ωραία. Μυρίζει καλοκαίρι, παιδιά, με αυτή τη συνταγή. Κι όμως θεωρείται μια συνταγή την οποία τη λατρεύουμε προς το χειμώνα και γιατί είναι πολύ βάζουμε, με ριζάκι. Δύο-τρεις ίνες με βάζουμε, με μακαρόνια, αλλά ναι, ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ. Τώρα λίγο λιγότερο. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Κρόκος Κουζάνης έδωσε τη διαφορετική του όψη, την γεύση, τη φανταστική. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία μας και είναι εύκολο στην πέψη. Άρα, όλα αυτά που θεωρούμε ότι δύσκολα θα είναι βαριά, νομίζω θα μας κάνει. Λοιπόν, έχουμε μόνο ένα λεπτό, οπότε πάμε να φτιάξουμε. Το πιάτο είναι εδώ, περιμένουμε τη Φωτεινή να στήσει τα μανιτάρια. Πάμε να δούμε λοιπόν άλλη μια φορά τελικά μέχρι να φτιάξουμε το πιάτο μας και να το δείτε στην τελική μορφή του. Λοιπόν, 700 γραμμάρια κοτόπουλο φιλέτο. 200 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια πλευρό τους. Ένα βαζάκι γλυκόξινη σάλτσα Perfetto. Τρεις ίνες Κρόκο Κοζάνης. 3-4 κουταλιές της σούπας μέλι μάνης. 4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ελίκι. 2 κρεμμύδια, 1 πιπεριά πράσινη, 1 πιπεριά κόκκινη.
αλάτι, πιπέρι και είμαστε έτοιμοι και με λίγο σκορδάκι και ριγανίτσα για το γλυκόξινο κοτόπουλο με μέλι και κρόκο κοζάνης και πλευρό του μανιτάρια. Μαρία μου, εγώ ήδη έχω βάλει τα μανιτάρια. Αυτή είναι η βάση. Ήρθε η βάση ώρα μας να τελειώσει το πιάτο. Τέλεια. Η φωτεινή Μαρία. Η Μαρία είναι εδώ το βάλει. Η Μαρία μου θα ρίξει το βάλω εγώ. Πάνω από το μανιτάρι. Θα βάλω μπόλικο όμω γιατί εγώ θέλω να χορτάνει το μάτι. Βάλε. Ωραιότατα. Μου φύγε λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ θα μείνει, θα πάει στην Μαρία. Σωστό. Στο στομάχι μα μετά θα πάει. Κατευθείαν. Παιδιά, πόσο μου σχοβολιστούν. Βάλτε μα και ένα τραγούδι, ρε παιδιά, να αποχαιρετήσουμε εδώ πέρα τον Κωνσταντίνο και τον Ηλία. Βάλτε μα και ένα τραγουδάκι. Και ξέρει μετά τι μ' αρέσει εμένα. Το πιπεράκι από πάνω. Βάλε πιπεράκι και θα βάλω το πιπεράκι. Πάρα πολύ ωραία. Και βάλε και το μαϊντανό. Καταπληκτικό. Συγχαρητήρια. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είδατε τι εύκολο και τι γρήγορο φαγάκι φτιάξαμε. Καταπληκτικό. Κοτόπουλο λοιπόν, το οποίο είναι με γλυκόξινη σάλτσα. Καταπληκτική. Και είμαστε έτοιμοι.